επένδυση απαραίτητη για να θωρακίσουμε τα σύνορά μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινά η μεγάλη βραδιά αυτής της κάλπης εδώ στο Άξιον 24. Η διαδικασία από το πρωί διεξάγεται ομαλά. Η Νέα Δημοκρατία από 3 πάει σε 5 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο χαμηλότερο και το ΠΑΣΟΚ στο υψηλότερο να είναι πάρα πολύ κοντά. Το αποτέλεσμα του Μαΐου δεν ήταν συγκυριακό. Θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Περιμένει πολλή δουλειά. Η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη αρχίζει. Είμαι υποψήφιος. Συστήθηκε η Κουμουνδούρου σήμερα από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Στο Βίλνιους, όπου εδώ και λίγες ώρες χτυπάει καρδιά του ΝΑΤΟ. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις ενεργητικές σχέσεις. Είμαστε στη γέφυρα της, λίγο μετά τη γέφυρα της Γιάννουλης, στο ύψος των εργατικών πολυκατοικιών. Ω Θεέ μου! Δεκάδες είναι τα περιστατικά που καταφτάνουν στα επίγοντα του νοσοκομείου Βόλου. Επικρατεί απόγνωση σε χιλιάδες κατοίκους του Βόλου. Αυτό που μετράει για μένα πάνω απ' όλα είναι η αγάπη του κόσμου. Όλη η Ελλάδα την αισθάνομαι δικιά μου και αγαπάω τον κόσμο παντού. Ζητούμενο για την ελληνική πλευρά παραμένει η προώθηση της θετικής ατζέντας. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εμβαθύνουμε το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Ισραήλ σφυροκοπάει την ορίδα της Γάζας. Ο Ισραήλ έχει άνοιγμα. Ζείτε το θρίλερ με την ανταλλαγή του δεύτερου γκρουπ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ομήρων. Σε πανηγυρικό κλίμα εκατοντάδες φίλοι του Χάρη Δούκα. Θα είμαι δίπλα σε κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο. Αλλάξαμε σελίδα. Είναι ο κερδισμένος για τη Νέα Δημοκρατία Δημήτρης Στοχός. Να καλλιεργήσουμε μια νέα σχέση ανάμεσα στην περιφέρεια και τον πολίτη. Καθαρή υπήρξε η νίκη του Δημήτρη Κουρέτα.